μια ακόμη πολιτική συζήτηση με έναν ακόμη υποψήφιο ευρωβουλευτή, αυτή τη φορά του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος βρέθηκε στην πόλη μας με αφορμή εκδήλωση που πραγματοποίησε η Νομαρχιακή Επιτροπή του Κόμματος σε τοπικό επίπεδο. Κύριε Τσουκαλά, θέλω εκ των προτέρων να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε. Εγώ ευχαριστώ πολύ και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στην Ήπειρο και στα Γιάννενα. Η Ήπειρος είναι, και τα Γιάννενα είναι η καρδιά του κτηνοτροφικού, του πτηνοτροφικού και του τηροκομικού κόσμου, ο πυρήνας αυτής της οικονομίας στη χώρα. Παράλληλα όμως είναι και από το τέλος η δεύτερη χειρότερη στο ΑΕΠ περιφέρεια της χώρας. Αυτό σημαίνει ακατατεφαλήν εισόδημα. Αυτό σημαίνει ότι έχει πολύ μεγάλα προβλήματα τα οποία πρέπει να αναδείξουμε, και αυτό που λείπει από τη χώρα σήμερα, κατά τη γνώμη μου και το βλέπω όπου πηγαίνω, είναι αυτό που λέμε σχεδιασμός για περιφερειακή ανάπτυξη. Πώς μπορούν να στηριχθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει κάθε τόπος, ώστε η χώρα να έχει μια βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη και να μειώσουμε και τις ενδοπεριφερειακές στην ουσία ανισότητες. Αυτό είναι ένα στοίχημα το οποίο θα πρέπει να κερδίσουμε και ως Ευρώπη και ως χώρα, κύριε Τσουκαλά, το επόμενο χρονικό διάστημα. Κοιτάξτε, η Ευρώπη έχει πολύ μεγάλες προκλήσεις μπροστά της. Αν θέλετε τη γνώμη μου, πιο μεγάλη είναι το δημογραφικό. Διότι η Ευρώπη είναι η πιο γερασμένη ήπειρο στον κόσμο αυτή τη στιγμή και η Ελλάδα είναι η δεύτερη πιο γερασμένη χώρα στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι αν οι προβολές του μέλλοντος γίνουν πράξη και φτάσουμε τα 8 εκατομμύρια το 2070, αυτό σημαίνει 48 δις λιγότερο ΑΕΠ, πολύ μεγάλα θέματα και για την αγροτική οικονομία και για το εμπόριο και για την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Και αυτό πρέπει να το ανασχέσουμε με συνεχτικές πολιτικές και όχι με μπαλώματα όπως κάνει σήμερα η κυβέρνηση. Αντίστοιχα και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιληφθεί το πρόβλημα και να μην χάσει άλλο τρένο. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια τελευταία ευκαιρία να αποτελέσει έναν αυτόνομο διεθνοπολιτικό παράγοντα ασφάλειας, ειρήνης και σταθερότητας σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς. Εμείς προσπαθούμε, σαν Πασόκ, να ενισχυθούν οι δυνάμεις της προόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι αν αλλάξουν οι συσχετισμοί, εκεί θα μπορούμε να μιλάμε για μια Ευρώπη αλληλεγγύης. Και η Ευρώπη της αλληλεγγύης είναι προϋπόθεση και για μια Ελλάδα της ευημερίας. Μια κρίσιμη λοιπόν εκλογική αναμέτρηση στις 9 Ιουνίου σε ένα δυσμενές, όπως περιγράψατε και εσείς, περιβάλλον συνολικότερα, αν θέλετε, με εμπόλεμες σειράξεις, κύριε Τσουκαλά, και σίγουρα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει και μια σαφή θέση το επόμενο χρονικό διάστημα. Πρώτα απ' όλα, αν επανεκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος λέει ρητά ότι αν εκλεγώ το ΝΑΤΟ πια δεν θα αποτελεί την ομπρέλα ασφαλείας, διαμορφώνει νέους όρους σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον που διαμορφώνεται συνεχώς. Βλέπουμε την Ινδία να αναδύεται σαν μια δύναμη ήπιας ισχύως, την Κίνα, η οποία είναι πρωταγωνίστρια στην υποποίηση προϊόντων, τη Ρωσία, η οποία έχει έναν επεκτατισμό, και μια Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία στην ουσία τα έχει ποντάρει όλα όσον αφορά την ασφάλεια στις Ηνωμένες Πολιτείες και την οικονομία στη Γερμανία, η οποία η οικονομία της καταρρύπτει, είναι ενεργειακά εξαρτημένη από τη Ρωσία. Άρα τα μεγάλα στοιχήματα είναι η ενιαία πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Ο Ευρωστρατός, εμείς το βάζουμε σαν προσοχή που έχουμε βάλει πολλά χρόνια τώρα, η ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης. Κατά τη γνώμη, ένα μεγάλο θέμα είναι το πώς θα ενταχθεί η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική στο μοντέλο ανάπτυξης και αγροτικής παραγωγής, αλλά και εργασίας. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για λιγότερες ώρες εργασίας και καλύτερους μισθούς. Εδώ στη χώρα, βέβαια, είμαστε σε μια τροχιά απόκλησης από την Ευρώπη. Πανηγυρίζει η κυβέρνηση για την εξαήμερη εργασία, όταν όλοι οι άλλοι μιλάνε για τετραήμερα στην Ευρώπη. Εδώ δεν έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας στη χώρα μας, ώστε να έχει ο κόσμος εργασίας το μέρισμα που του αναλογεί στο αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης. Έχουμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στις ενισχύσεις που δίνονται στον αγροτικό κόσμο. Βλέπουμε να είναι ξεχασμένος ο αγρότης σε ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο έχει ξεχάσει τη μεταποίηση των πρωτογενή τομέα. Ο πρωτογενής τομέας δεν είναι απλά σε μια λογική αυτοαναφορικότητας. Έχει να κάνει με την επιστημιστική ασφάλεια και αυτάρκεια της χώρας. Άρα χρειάζεται μια άλλου είδους πολιτική και στην Ευρώπη και στη χώρα να διεκδικηθούν κονδύλια, τα οποία όμως να πηγαίνουν στοχευμένα στην περιφέρεια. Όπου πηγαίνω, βλέπω ότι ειδικά η ορεινότητα κινδυνεύει, διότι πάρα πολλοί κόσμοι φεύγει από εκεί, διότι δεν έχει υγειονομική κάλυψη, δεν υπάρχουν οι υποδομές που είναι απαραίτητες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μείνει ο κόσμος στον τόπο του. Και ξέρετε, άμα δεν ενισχύσουμε και δεν κρατήσουμε ζωντανό τον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό των χωριών, των κομοπόλεων, θα συνεχίσουμε να λέμε αυτό που λέμε τώρα. Να πηγαίνουμε, να υπάρχει μια μεταφορά στα πολύ μεγάλα κεντρικά αστικά κέντρα ή στα αστικά κέντρα των νομών που υπάρχουν. Όλο αυτό δεν δημιουργεί όρους για να έχουμε αυτό που λέμε ισορροπημένη ανάπτυξη. Και πρέπει να το ανασχέσουμε με πολιτικές που θα είναι και ευρωπαϊκές και πολιτικές.
Κύριε Τσουκαλά, βρεθήκατε στα Γιάννενα για μια εκδήλωση που πραγματοποίησε η Νομαρχιακή Επιτροπή με θέματα την ακρίβεια και το κράτος δικαίου. Δύο ζητήματα που απασχόλησαν και συνεχίζουν να απασχολούν την χώρα μας. Η ακρίβεια, αν θέλετε τη γνώμη μου, ήρθε μένω σε ένα εισαγόμενο μέγεθος, αλλά η διαχείρισή της έχει την υπογραφή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και αυτό φαίνεται διότι ο πληθωρισμός τροφίμων στην υπόλοιπη Ευρώπη έχει μέσο όρο 4,5%, ενώ σε εμάς είναι 7,7%. Εδώ δεν έχουμε μια οικονομία που λειτουργεί ως ελεύθερη οικονομία με την ανταγωνιστικότητα ως πρωτεύων. Έχουμε στην ουσία μια οικονομία ολιγοπολίων. Άλλο ελεύθερη οικονομία, άλλο ασύδοτη και ανεξέλεγκτη οικονομία. Απ' την άλλη, πρέπει να δούμε πώς θα ενισχυθεί το εισόδημα, όπου η κυβέρνηση το κρατάει χαμηλό και επειδή δεν έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας και επειδή έχουμε πολύ μικρές αυξήσεις και επειδή εμπέζει τους συνταξιούχους και επειδή μέσω του ιδιωτικού χρέους γίνεται μια πολύ μεγάλη αναδιανομή πλούτου από τους πολλούς τους λίγους. Έχουμε 60.000 πληθωριασμούς πρώτης κατοικίας και αγροτικής γης κάθε χρόνο την τελευταία τριετία. Ενώ υπήρχε ευρωπαϊκή οδηγία, η 1023/19, που επέτρεπε στις χώρες κράτη-μέλη να έχουν προγράμματα προστασίας και πρώτης κατοικίας και επαγγελματικής θέσης και αγροτικής γης. Όσον αφορά το κράτος δικαίου, έχουμε γίνει θέαμα στην Ευρώπη. Βλέπουμε συνεχώς ευρωπαϊκοί θεσμοί οι οποίοι έρχονται και κουνούν το δάχτυλο στη χώρα μας ότι υπάρχει και διαφθορά εκτεταμένη, αλλά και ότι δεν προχωράνε οι δικαστικές έρευνες για τις μεγάλες υποθέσεις, όπως είναι και το αν υπήρχε ενιαίο κέντρο μεταξύ ΕΥΠ και Predator. Όσον αφορά τη Μονταζιέρα στο δυστύχημα των Τεμπών, βλέπουμε για παράδειγμα ότι δεν λειτουργεί καθόλου το κράτος. Εδώ ο ΠΚΠΕ μπήκε σε επιτήρηση 12 μήνων, με ό,τι σημαίνει αυτό για τις ενισχύσεις που έχουν να πάρουν οι αγρότες. Θα έχουμε πάλι καθυστερήσεις, πάλι την ΙΦ θα την πληρώσει ο αγροτικός κόσμος. Άρα εδώ πέρα δεν λειτουργεί ούτε αυτό που λέμε κράτος, ούτε αυτό που λέμε ασφάλεια. Όταν φτάσαμε να βλέπουμε να δολοφονείται μια κοπέλα έξω από ένα αστυνομικό τμήμα, ενώ έχει πάει να καταγγείλει το διώκτη της. Αλλά προφανώς, κατά τη γνώμη μου, η πολύ μεγάλη απώλεια είναι στην ελληνική οικονομία, όπου εδώ πέρα βλέπουμε να υπάρχει μια τεράστια αναδιανομή πλούτου τους πολλούς τους λίγους και να στηρίζονται κυρίως οι ελίτ. Ποιο είναι το πρόταγμα που θέτει το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής, αν θέλετε, μπροστά σε αυτές τις ευρωεκλογές, κύριε Τσουκαλά? Πέραν του πρωτογενούς προτάγματος που αφορά τις ευρωεκλογές και είναι να ενισχυθούν οι δυνάμεις της Προόδου και οι σοσιαλιστές στο Ευρωκοινοβούλιο, το δευτερογενές διακύβευμα των εκλογών, αλλά εξίσου σημαντικό, είναι ότι η χώρα αυτή τη στιγμή χρειάζεται πολιτική αλλαγή και χρειάζεται να κυβερνηθεί προοδευτικά. Εμείς θέλουμε να είμαστε δεύτεροι. Όχι επειδή το ΠΑΣΟΚ θέλει να πάρει μία ριβάνς και από 12 να πάει 15%. Θέλουμε να είμαστε δεύτεροι για να εγγυηθεί το ΠΑΣΟΚ, γιατί μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί την ανασύνθεση του ευρύτερου χώρου της κεντροαριστεράς και να μπορέσουμε να έχουμε πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο το ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορεί η απάντηση στη Νέα Δημοκρατία να είναι ούτε ο απρόσημος λαϊκισμός και το lifestyle του κ. Μητσοτάκη, ούτε προφανώς οι κυραλυφές του κ. Βελόπουλου. Γι' αυτό και είναι σημαντικό, επειδή μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να απαντήσει στις τρεις μεγάλες προκλήσεις που έχει ανάγκη η χώρα αυτή τη στιγμή. Η πρώτη είναι η προστασία των θεσμών και του κράτους δικαίου. Η δεύτερη είναι οι μεγάλες πραγματικές μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η οικονομία και η κοινωνία για να προχωρήσει. Και η τρίτη είναι οι πολύ μεγάλες κοινωνικές αλλαγές, ώστε να σταματήσουμε αυτό το κατήφορο που υπάρχει του βιωτικού επίπεδου. Αυτά μπορεί να τα εγγυηθεί το ΠΑΣΟΚ και επειδή το ξέρει αυτό η κυβέρνηση, γι' αυτό και βλέπουμε τη στοχοποίηση που έχει το ΠΑΣΟΚ, την στήριξη στην ουσία που έχει ο κ. Κασελάκης από τον κ. Μητσοτάκη για να είναι εκείνος δεύτερος. Και πρέπει να ξέρει και ο κόσμος ότι η ψήφος του κ. Κασελάκη αυτή τη στιγμή είναι στην ουσία ψήφος στον κ. Μητσοτάκη. Είναι ψήφος όπου διαιωνίζει την κυριαρχία του κ. Μητσοτάκη. Είναι εφικτός ο στόχος με βάση το άους αποκομίζετε, αν θέλετε, και αυτό το διάστημα που κάνετε τη δική σας προεκλογική, έτσι, διαδρομή και για το κόμμα, γιατί για εσάς ο υποψηφίος είναι διπλός ο στόχος. Από τη μία είναι να παρουσιάσετε τις θέσεις του κόμματος, από την άλλη είναι ο προσωπικός στόχος να εκλεγείτε. Είναι λοιπόν αυτός εφικτός αυτός ο στόχος για την δεύτερη θέση? Είναι απόλυτα εφικτός και είμαι σίγουρος ότι αν τις επόμενες 25 μέρες που έχουν μείνει μιλήσουμε πολιτικά για την Ευρώπη και για τη χώρα και δεν αναλωθούμε σε έναν απλό σχολιασμό των δημοσκοπήσεων ή σε μια τεχνητή σύγκρουση που δεν υπάρχει και μιλήσουμε σοβαρά και αξιόπιστα για την πολιτική, το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερη δύναμη με μεγάλη διαφορά και θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την πτώση της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εθνικές εκλογές και την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη και ο τόπος και η κοινωνία και η χώρα όσον αφορά το κύρος που έχει στο παγκόσμιο περιβάλλον. Είναι τελικά οι ευρωεκλογές και εκλογές εσωτερικού χαρακτήρα? Οι συγκεκριμένες εκλογές, επειδή υπάρχει μια πρωτοφανής ασυμμετρία στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Η χώρα δεν έχει σήμερα αξιωματική αντιπολίτευση.
είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Δεν είναι εκλογές χαλαρής ψήφου. Είναι εκλογές που πρέπει να έχουν ένα διπλό μήνυμα. Την αποδοκιμασία της αποτυχημένης κυβέρνησης και την ενίσχυση του Πασόκ για να υπάρχει την επόμενη μέρα η κεντροαριστερά ως εναλλακτικός πόλος και να έχουμε την πολιτική αλλαγή. Άρα είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Είναι ενδεχομένως οι πιο κρίσιμες ευρωεκλογές των τελευταίων 20 ετών. Ως Κώστας Τσουκαλάς, εφόσον οι άνθρωποι που στηρίξουν το Πασόκ κίνημα αλλαγής στις κάλπες της 9ης Ιουνίου επιλέξουν έναν από τους εκπροσώπους του Πασόκ να είστε εσείς, κύριε Τσουκαλά, τι είναι αυτό που θέλετε να βάλετε ως λιθαράκι, αν θέλετε, με την συμμετοχή σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με δεδομένο, αν θέλετε, και την ειδίκευσή σας, είστε δικηγόρος με ειδίκευση στα εργατικά θέματα, την κοινωνική ασφάλιση. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο θέλετε να βάλετε ως λιθαράκι στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Πρώτα η μάχη για την κοινωνική Ευρώπη. Για μια Ευρώπη αλληλεγγύης, μια Ευρώπη που θα είναι ο άνθρωπος στο επίκεντρο, μια Ευρώπη όπου οι αλλαγές, για παράδειγμα, στην τεχνητή νοημοσύνη θα γίνουν ευκαιρία για ευημερία για τον κόσμο της εργασίας, για ευημερία για τη μικρομεσαία επιχείρηση, να δούμε πώς θα στηρίξουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τον αγρότη, να εκφράσουμε ξανά την συμμαχία αγροτών, μικρομεσαίων, μισθωτών, όπου είναι ένας ενιαίος πόλος απέναντι στις ελίτ. Εγώ θα πάω να βάλω τα θέματα και της κλιματικής κρίσης, αλλά κυρίως τα θέματα της οικονομίας και του πώς θα έχουμε ένα κοινωνικό μοντέλο με επίκεντρο τον άνθρωπο, χαμηλότερα όρια ηλικίας, προστασία της περιουσίας, της πρώτης κατοικίας στην Ευρώπη και βέβαια εργασιακές σχέσεις, οι οποίες θα οδηγούν σε πλήρη απασχόληση με καλές αποδοχές. Αυτή τη μάχη θα δώσω. Αυτή τη μάχη δίνει και τον Πασόκ. Ο κόσμος ασχολείται τελικά με τις ευρωεκλογές. Τι είναι αυτό που εισπράττεται? Γιατί ο μεγαλύτερος φόβος εν όψη της κάλπης της 9ης Ιουνίου είναι η αποχή. Έχει υπάρξει μια πολύ σημαντική επιχείρηση προπαγάνδας να πιστεί ο κόσμος ότι ό,τι και να κάνει δεν αλλάζει τίποτα, θα έχουμε την ίδια κυβέρνηση και την ίδια πολιτική. Αυτό παλεύουμε να σπάσουμε. Θεωρώ ότι ο κόσμος έχει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα αυτή τη στιγμή στο βιωτικό επίπεδο του. Ψάχνει να βρει λύσεις. Ακούει, είναι προφανώς πάρα πολύ καχύποπτος, διότι είναι σε πολύ μεγάλες διαψεύσεις τα τελευταία 15 χρόνια. Αυτό όμως πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι χωρίς συμμετοχή δεν αλλάζει τίποτα και ότι αυτό που σήμερα συμβαίνει στη χώρα δεν αξίζει ούτε στη χώρα ούτε στην κοινωνία. Αυτή τη στιγμή η χώρα σπαταλά υπαρκτές παραγωγικές δυνατότητες, χάνει τρένα ανάπτυξης και οδηγούμαστε σε κοινωνική περιθωριοποίηση πάρα πολύ μεγάλων κοινωνικών κατηγοριών. Δεν αξίζει αυτό στη χώρα, μπορεί να αλλάξει, αλλάζει μόνο με τη συμμετοχή και αλλάζει μόνο με την ψήφο στον Πασόκ. Είναι η μόνη ψήφο στην οποία φοβάται σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Αρκεί αυτή η δυσαρέσκεια να μην μεταφραστεί σε μια στήριξη κομμάτων της λαϊκίστικης δεξιάς. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό είναι κάτι που συμφέρει τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης θέλει ένα πολιτικό σύστημα, στο οποίο να έχει τον κύριο Κασελάκη και τον κύριο Βελόπουλο, να τους δείχνει λίγες μέρες πριν τις εκλογές, να λέει τη λέξη σταθερότητα και να παίρνει 10 μονάδες. Αυτό θέλει, αυτό το σύστημα θέλει να διαμορφώσει, γι' αυτό και ενισχύει την άνοδο αυτών των δύο πολιτικών. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Αυτές οι εκλογές, αν παράξουν μήνυμα, το μήνυμα το οποίο πραγματικά θα καταλάβει η κυβέρνηση ότι έχει αντίπαλο, θα είναι μόνο η στήριξη του Πασόκ. Οι ψηφοφόροι οι οποίοι ψήφισαν τα προηγούμενα χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώντας ότι στην προηγούμενη χωροταξία ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα αριστερά του Πασόκ. Πρέπει να καταλάβουν και να του εξηγήσουμε κι εμείς. Δεν έχει καμία σχέση ο κ. Κασελάκης με την αριστερά. Ο κ. Κασελάκης είναι ένας δεξιός πολιτικός. Και εγώ δεν το λέω για το σύνολο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μέσα δημοκρατικό κόσμο, με τους οποίους ανθρώπους θέλουμε αύριο να έχουμε κοινή πορεία σε μεγάλο βαθμό. Ο κ. Κασελάκης δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Περηφανεύεται που θα ήταν υπουργός του κ. Μητσοτάκη. Απ' την άλλη μεριά, οι ψηφοφόροι που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία φοβούμενοι την ανασφάλεια που θα γεννούσε μια πολιτική αλλαγή του 23, πρέπει να σκεφτούν, θέλουν να έχουν μια εναλλακτική επιλογή ή δύο στις επόμενες εκλογές που να έχουν αξιοπιστία. Αν θέλουν να έχουν δύο επιλογές, γιατί η μία σημαίνει αλαζονία, κρίσιμο είναι σήμερα να στηριχθεί το Πασόκ. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία να σας ευχηθώ. Να είστε καλά. Υγεία για όλους.